Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM στους 103,6. Είμαι ο Στέφανος Ζαμιανίδης. Στην κονσόλα του ήχου μαζί μου έχω τον Κώστα τον Ερμέ για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα και από μένα. Πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα δυνατά, αφού πρώτα στείλω την καλημέρα μου σε όλη τη μεγάλη πραγματικά διαδικτυακή παρέα που έχουμε δημιουργήσει. Στο www.focusfm.gr μας ακούτε κυριολεκτικά από κάθε γωνιά του πλανήτη. Ξέρετε, όπου ζει, υπάρχει και αναπνέει ελληνισμός και είμαστε κυριολεκτικά παντού. Είμαστε μια τεράστια παρέα, συμμεριζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες και έχουμε τους ίδιους προβληματισμούς με αυτό που παλιά στις ελληνικές ταινίες λέγανε «Ωρε πού πάμε!». «Ωρε πού πάμε!». Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε από το www.focusfm.gr. Μας βλέπετε από τα live stream που κάνουμε στα social media. Ξεκινάτε όλοι like, κοινοποιήσεις, tap tap, τα πάντα όλα για να ανέβουμε ακόμα περισσότερο και να ανέβει ακόμα περισσότερο η παρέα. Μπορείτε να κατεβάζετε την εφαρμογή του Focus FM στα smartphone κινητά σας, είτε είναι iOS είτε είναι Android κινητά τηλέφωνα, πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 Radio. Και εκεί βγαίνει η εφαρμογούλα, την οποία μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν εντελώς για να μας ακούτε και μέσα από την εφαρμογή μας. Καλημέρα σε όλους, θέλω να πω κάποια πράγματα. Δικαιούμαι να πω κάποια πράγματα. Μου δίνει το κέιο Ερμές, αλλά δικαιούμαι να πω και εγώ κάποια πράγματα. Θέλω να ξεκινήσω καταρχάς από τον παπά που έχετε φάει όλοι σας. Και εσύ που είσαι απέναντί μου. Έφαγα εγώ παπά. Εγώ δεν έφαγα. Καλά, εσύ παπά. Τρως παπά. Παπάδες είναι όλοι στην ενορία τους. Παπά, τους καταπίνεις τους παπάδες κι εσύ. Όπως οι περισσότεροι Έλληνες καταπίνουμε τον παπά. Βάζω και μένα μες. Και μένα μες. Αλλαγή ατζέντας. Η μπάλα στην εξέδρα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Αυτό συμβαίνει. Αλλάζει η ατζέντα. Όπως άλλαξε η ατζέντα με την Καρολάιν που την έφαγε ο πιλότος και είχε γίνει σύριαλ στα κανάλια. Όπως άλλαξε η ατζέντα Κώστα με την Πισπυρίγκου που ασχολούνταν όλο το... Ακόμα ασχολούνται με την Πισπυρίγκου. Ναι. Σανό να φάμε. Ναι. Καρολάιν άλλαξε η ατζέντα. Πισπυρίγκου άλλαξε η ατζέντα. Λιγνάδης παιδοβιαστής άλλαξε η ατζέντα. Ναι. Μέχρι και τι έφαγε, τι σόβρακο φοράει στη φυλάκα ο Λιγνάδης. Ναι. Φιλιππίδης μη του και δεν συμμαζεύεται, άλλαξε η ατζέντα. Και τώρα έχουμε το σοου με το Σαρδανάπαλο. Το κτίνος. Που τα κτίνη δεν συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρεται αυτός ο Μίχος, ο Ηλίας και ο άλλος, πώς τον είπανε, Γιάννης Σοφιανίδης. Πατέρας λέει τριών παιδιών. Τέρας. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε ολημερής και ολινυχτής με αυτή την ιστορία. Αντί αυτούς τους ανθρώπους τους καθαρίζεις μεταφορικά. Εντάξει. Και τελειώνεις. Και δεν ασχολείσαι. Δεν το κάνεις σύριαλ. Δεν το κάνεις κλειδαρότρυπα. Να ασχολούμαστε με το τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι είπε ο παράλλος. Αυτά τα πράγματα σε μια πολιτισμένη... Βέβαια, όσο πιο πολιτισμένη είναι η χώρα, τόσο μεγαλύτερες αγκυλώσεις έχει. Και όσο περισσότερες επαφές έχει αυτός με κρατικούς φορείς, με εκκλησιαστικούς εκπροσώπους, με εκπροσώπους του lifestyle και του καλλιτεχνικού κόσμου. Να μην αρχίσω τις μούτζες, ακόμα δεν ξεκίνησα. Τόσο πιο πολλές είναι οι αγκυλώσεις. Στην τιμωρία. Γιατί αναρωτιέμαι, αυτοί οι 213 είναι άνθρωποι επιφανείς ή είναι όλοι ανώνυμοι, no name. Κοινώς τους κρατάει από τα... Ξέρετε πώς το λένε οι πόντι. Κάκαλα το λένε οι πόντι. Τους κρατάει και πόσους κρατάει. Και γιατί δεν μιλάνε. Και γιατί επιχειρείται κατά τη διάρκεια που παίζει αυτή η σαπουνόπερα στα μέσα ενημέρωσης για να δώσει άρτο και θέαμα στους Έλληνες, τους αποβλακωμένους νεοέλληνες που κάθονται και βλέπουν και λένε πω πω τι έκανε. Ρε φάτον εκεί να τελειώνουμε. Εγώ σας είπα δεν θα φτάνα εκεί καν στο να φτάσουμε στην αστυνομία. Αυτό στο χώμα και εγώ στη φυλακή. Να καθόμαστε να ακούω εγώ αναλύσεις ότι ξεπλένουμε κατά αυτόν τον τρόπο, προσπαθούμε να ξεπλύνουμε την οικογένεια του παιδοβιαστή. Σε παρακαλώ πολύ ρε Κώστα. Αρνούμε. Καταλάβετε το, αλλάζει η ατζέντα. Αλλά όλοι εσείς οι οποίοι βγαίνετε και προσπαθείτε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δεν με νοιάζει αν είστε εκπρόσωποι της αστυνομίας. Σκασίλα μου. Σκασίλα μου μεγάλη.
Μεγάλη σκασίλα μου. Να βγαίνετε και να λέτε ότι η γυναίκα ευυπόληπτη, η σύζυγος του Μίχου. Η Μίχαινα. Η Μίχαινα. Για δώσε να ακούσουμε λίγο τι λέει εκπρόσωπος της αστυνομίας για τη Μίχαινα. Ο οποίος είχε μια απίστευτα κοινωνική άρτια και καλή, θα μπορούσα να πω, οικογένεια. Με ένα πάρα πολύ καλό παιδί και μια σύζυγο ιδιαίτερα καλή γυναίκα. Έχει παιδιά αυτός ο άνθρωπος, ποια είναι η οικογένειά του? Έχει έναν γιο, πάρα πολύ καλό παιδί, εξ όσων γνωρίζω, και έχει και μια σύζυγο, εξαιρετική, η οποία είναι πάρα πολύ καλή κυρία. Έλα εδώ. Επιφανής, βέβαια. Επιφανής, επιφανέστατη. Ρε, μην ταΐζετε τον κόσμο σανό, και εσείς, άνθρωποι που με ακούτε, κλείστε τη ρημάδα. Δεν αξίζει τον κόπο. Δεν υπάρχει δημοσιογραφία. Τελείωσε η δημοσιογραφία. Έχει πεθάνει. Είναι τα πάντα ελεγχόμενα. Ελεγχόμενα από την εκάστοτε κυβέρνηση. Καταλάβετε το. Όποιος τηλεθεατής τολμήσει να στείλει μήνυμα και να πει κάτι αρνητικό για το Μητσοτάκη, αν έτσι εν τη ρήμη του λόγου πέσει το μάτι τους πάνω στο μήνυμα και πάνε να το διαβάσουν, αλλοιώνουν μέχρι και το ίδιο το μήνυμα. Και λένε άλλα αντί άλλων. Αλλά είναι τόσο γκασμάδες που το έχουν δείξει στον αέρα. Σε εκπομπή τηλεοπτική. Στέλνει ο άλλος μήνυμα και ταχώνει στο Μητσοτάκη και το δείχνουν. Εκείνη την ώρα το μήνυμα. Το μήνυμα λέει, τα δίνει δυνατά. Και ο άλλος κάνει, το καταλαβαίνει ότι το μήνυμα ταχώνει στο Μητσοτάκη και κάνει γυριστρούλα ο δημοσιογράφος. Γυριστρούλα. Άρουδου μέχρι το μεδούλι. Πολύ σωστά το είπε ο Ζαραλίκος, με τον οποίο δεν συμφωνώ σε πολλά από αυτά τα οποία λέει. Αλλά εδώ εμπροκειμένο είχε απόλυτα δίκιο 1000%. Δώσε το απόσπασμα. Ο δημοσιογράφος. Ναι, να πω λίγο. Ο δημοσιογράφος δέχεται στην εκπομπή του μήνυμα κριτικής για το Μητσοτάκη. Κάνει το λάθος να το δείξει το μήνυμα αυτό στην οθόνη, αλλά δεν το διαβάζει γιατί την καταλαβαίνει, τη σακουλεύεται ότι εδώ πέφτει χώσιμο και λέει άλλα πράγματα ότι δίθε γράφει το μήνυμα. Αλλά έλα όμως που το μήνυμα το είχαμε δει. Ότι ωραία πράγματα ο είναι. Ο Δημήτρης λέει. Τι λέει ο Δημήτρης? Τι λέει? Ναι. Ναι. Τι λέει, ότι πουλάει το θέμα Ερντογάν και γι' αυτό το παίζουμε. Όχι εσύ Δημήτρη, τι είναι αυτά που λες πρωί-πρωί? Δεν ξέρω, μανάρια μου, αν προλάβατε να το δείτε, αλλά ο τύπος διαβάζει το μήνυμα που γράφει. Σχετικά με αυτό που γράφεται ότι ο Ερντογάν νοικιάζει ακριβά αυτοκίνητα κλπ. Εδώ ο Μητσοτάκης έχει αγοράσει το μισό Παρίσι και δεν λέτε τίποτα. Και η απάντηση σε αυτό το μήνυμα είναι αυτό. Δώστε άλλη μία. Δημήτρης λέει. Τι λέει ο Δημήτρης? Ναι. Τι λέει, ότι πουλάει το θέμα Ερντογάν. Και αυτό το, και γι' αυτό το παίζουμε. Όχι εσύ Δημήτρη, τι είναι αυτά που λες πρωί-πρωί? Ποιος είναι αυτός, ρε? Δέλτα. Αλφα ρο δέλτα. Άρουδου μέχρι το μεδούλι. Άρουδου μέχρι το μεδούλι. Ποιος είναι, ρε? Ο Νιφλής ήτανε. Ο Νιφλής σίγουρα. Μην λέω καμία αυτή τη φωνή του. Με τα μουσια. Έχει μουσια. Κάτσε να πάω να δω λίγο. Περίμενα. Ναι, το VAR έδειξε. Νιφλής. Να καταλάβετε. Τι γελάζετε για το VAR? Πήγα να δω το VAR. VAR. Πέναλτι, κυρίες και κύριοι. Πέναλτι, κίτρινη κόκκινη κάρτα στον Νιφλή. Ρε συνάδελφε, τόσο αβαβά. Τόσο γκλουκ 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 γκλουκ. Τι γίνεται, σου έβρισαν το Μητσοτάκι, μωρέ? Πού κάνει αυτός εκπομπή, ποιο κανάλι ήταν αυτό? Πού είναι? Πού? Στο open. Στο open. Τόσο open, το open. Τι έγινε, ρε παλικάρι? Διάβασε το, γιατί δεν διαβάζει το μήνυμα του Δημήτρη και λες άλλα αντί άλλων. Άρουδου μέχρι το μεδούλι. Μέχρι το μεδούλι. Και πάμε και στους άλλους τώρα. Ο οικονόμου σήμερα το πρωί. Αν έχετε το Θεό σας, ρε. Ρε δημοσιογράφοι, ρε. Είσαστε με τα καλά σας. Λέει ο άλλος ότι την πατήσανε, επίσης ο συνάδελφός σας δημοσιογράφος, λέει ότι την πατήσανε οι άνθρωποι που πήρανε ντίζελ, αυτοκίνητα. Γιατί την πατήσανε? Γιατί την πατήσανε, ρε Κώστα, οι άνθρωποι που δώσανε ένα σκασμό λεφτά να πάρουν ντίζελ αυτοκίνητα? Πατήσατε φθηνότερο τον ντίζελ και τώρα είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη. Απόλυτα λογικό, το καταλαβαίνουμε όλοι, φαντάζομαι, έτσι. Και κάνει το λάθος ο δημοσιογράφος να πει ότι την πατήσανε επειδή πήρανε ντίζελ αυτοκίνητα. Δώσε την απάντηση του οικονόμου. Μόνο ήθελα να πω τον μόνο παρήγορο
σε αυτούς που έχουν αυτοκίνητο diesel, ναι, την πατήσανε βέβαια με το θέμα αυτό, είναι ότι έχει μπει κάτι άλλωση. Παιδί μου, εντάξει, προσωρινό τώρα είναι αυτό, Γιώργο. Για πάντα χιλόμετρα θα κρατήσει αυτό. Μην λέμε την πάτησε ο κόσμος, για ένα διάστημα θα δυσκολευτεί. Μην λέμε την πάτησε ο κόσμος, για ένα διάστημα θα δυσκολευτεί. Μην λέμε την πάτησε ο κόσμος, για ένα διάστημα θα δυσκολευτεί. Μην λέμε ότι την πάτησε ο κόσμος, για ένα χρονικό διάστημα μικρό θα δυσκολευτεί. Τι λες ρε συνάδελφε δημοσιογράφε οικονόμου στον Sky, και δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα του Open, του Sky, της ΕΡΤ, του Αλφα, του Αντένα. Είναι κοινό αυτό. Είναι στο απειρόβλητο. Να μην μπούμε κακιά κουβέντα για τους κυβερνητικούς, για τις κυβερνητικές αποφάσεις. Να μην μπούμε κακιά κουβέντα σε κανέναν. Είπε ο άλλος την πάτησαν. Μην λέμε ότι την πάτησαν προς Θεού. Συνεχίζει η κουβέντα για τα καύσιμα. Για το πετρέλαιο το οποίο έχει πάει στο Θεό, το θέρμανσης. Στο Θεό. Ρωτάει ο δημοσιογράφος, ο οικονόμου ξανά, ρωτάει τη Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών. Τι να περιμένουμε την Παρασκευή που ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης? Να βάλει ο Θεός το χέρι του, λέει η άλλη. Γιατί? Παρεξηγήθηκε. Δώσε. Ο 1η Οκτωβρίου έχει πάρει τα 15 λεπτά και έχει πάρει και γύρω το πετρέλαιο, μιλάω, και 20 λεπτά αύξηση. Τώρα μπορείτε να μας κάνετε μια πρόβλεψη για την Παρασκευή? Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Γιατί, κυρία? Από λέω. Να πω γιατί. Καταστρέψαμε τις δηλώσεις. Διότι θυμάστε που λέγαμε ένα 60 και πώς πάει και ένα 70 και μου λέγατε, κυρία Ζάγκα, τι είναι αυτά που λέτε? Και λέω, ο Θεός να βάλει το χέρι. Σήμερα τι λέτε? Σήμερα πάει ένα 85. Ένα 85 το θέρμα. Που σημαίνει την Παρασκευή. Πριν την... Βέβαια, πριν την βοήθεια. Βέβαια. Λέμε ονομαστική αξία. Ένα 85. Σημαίνει ότι εφόσον μπουν και τα 25 λεπτά, τα οποία θα σκύουν, λέει, η κυβέρνηση μέχρι τέλος του έτους, δεν είπαμε τίποτα άλλο, πάμε μέχρι εκεί. Τι θα πάει? 1,55, 1,60. Εκεί που το είχατε πει από δηλαδή την αρχή. Πήραμε φωτιά, καήκαμε. Πάμε στον κύριο Θεό. Ο Θεός πάμε να βάλει το χέρι του. Πάμε να αλλάξουμε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και παρεξηγήθηκε. Παρεξηγήθηκαν. Στο απειρόβλητο τους έχουν όλους αυτούς. Οι οποίοι παίρνουν όλες τις λάθος αποφάσεις. Και την ώρα που παίρνουν όλες τις λάθος αποφάσεις, έχουν το θράσος και βγαίνουν και κάνουν περιοδίες. Ο Τσίπρας με τα Καγέν, όχι Καγέν, τα άλλα, τα κάτι αυτοκίνητα πανάκριβα τέλος πάντων που εμείς ούτε στον Ήπειρο μας δεν μπορούμε να τα δούμε. Εντάξει. Ο Μητσοτάκης πήγε πέλα έδεσα χθες και μετά ήρθε το βράδυ εδώ στη Ρωτόντα για να κάνει κάτι με την Θεανό. Τι είναι αυτή η Θεανό, ξέρεις, κατάλαβες? Πριγκίπισσα, Θεανό. Ναι, ήταν και η Σακελαροπούλου τέλος πάντων εδώ πέρα και κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα για τους δικούς τους ανθρώπους και το γιόρτασαν. Όταν βγήκαν όμως έξω, ήταν συγκεντρωμένοι κάποιοι φοιτητές και αυτοί οι φοιτητές. Να δεις ένα σύνθημα αγάπης που είπανε, αγάπη, ξεχύλιζε αγάπη αυτό το σύνθημα. Ξεχύλιζε αγάπη το σύνθημα των φοιτητών χθες, εκεί στη Ρωτόντα, μόλις είδανε το Μητσοτάκι. Θα σας το κάνω εγώ μετάφραση γιατί το ηχητικό δεν είναι πολύ καλό. Κάτω η κυβέρνηση των υποκλοπών, των παρακολουθήσεων και των παιδεραστών φώναζαν. Φώναζαν οι φοιτητές τες. Μήνυμα αγάπης. Μήνυμα αγάπης από την νεολαία. Πού είσαστε όμως ρε νεολαίοι να αγωνιστείτε για όλα τα σημαντικά, ή μήπως είστε κομματικές νεολαίες που επίσης είναι απαράδεκτο? Πού ήσασταν όλοι εσείς οι νεολαίοι να βγείτε κάτω στο πλευρό των ανεμβολίας των υγειονομικών, οι οποίοι είναι σε αναστολή 13 μήνες. Πού ήσασταν? Πού ήσασταν να βγείτε έξω και να διαμαρτυρηθείτε για την ακρίβεια? Πού είστε? Οι γονείς σας δεν πληρώνουν για εσάς? Εσείς δεν δουλεύετε στη γαλέρα των διάφορων εργασιών που μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε την οικογένειά σας να ανταπεξέλθει? Μόνο σε κάτι τέτοια εύκολα πηγαίνετε. Να κράξετε. Και μετά πάτε και ρίχνετε την ψήφο σας μέσα στα πανεπιστήμια που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κομματικές παρατάξεις μέσα στα πανεπιστήμια. Πάτε και ρίχνετε την ψήφο σας σε κάθε έναν ο οποίος είναι ο πάτρονάς σας. Ο Νταβατζής, ξέρετε. Ο κομματικός Νταβατζής. Πάμε παρακάτω. Τώρα που είπα σύνθημα αγάπης, έχω μήνυμα από τον επίτιμο. Δώσε. Καλημέρα σας, κύριε Δαμιανίδη. Καλημέρα και στον κύριο Ερμπέ. Είδες. Διαπιστώρω με πολύ λύπη ότι οι ευχές μου δια μια καλή ημέρα δεν πιάνουν. Πάμε από το κακό εις το χειρότερο. Αυτός ο τόπος είναι σκέτο τρελοκομείο. Και με αφορμή την προχθεσινή ημέρα
10 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, εύχομαι στον ελληνικό λαό ταχεία ανάρρωση. Και εκεί που λέω ότι με λησμόνησαν, έμαθα με περισσή χαρά ότι θα δώσουν το όνομά μου στο νέο σταθμό ΚΤΕΛ στον Ελαιώνα. Και ύστερα λένε ότι φταίγω εγώ. Αυτοί ξύρονται εις την κλίτσα του Τσομπάνη. Σωστός ο επίδημος. Πολύ σωστός. Αυτοί, τι να κάνουμε. Άμα δίνουν το όνομά σου σε σταθμούς, μετά μην περιμένουν και πολλά. Μην περιμένουν και πολλά. Λοιπόν, παιδιά, να ανοίξω λίγο το κεφάλαιο του κορονοϊού, γιατί θέλω 2-3 θεματάκια να θίξω πάνω σε αυτό το κομμάτι. Καταρχάς, τα πρώτα, αυτά τα οποία θα συζητήσουμε τώρα, είναι δύο βίντεο τα οποία είναι στα αγγλικά. Και θα κάνω εγώ τη μετάφραση. Κώστα, δεν θα τα βάλεις εσύ, θα τα βάλω εγώ εδώ πέρα για να μπορώ να κάνω τη μετάφραση και να το δώσω λίγο, να κάνω τα pause εγώ και τα play. Καταρχάς, ένα συγκλονιστικό μήνυμα από έναν Αμερικανό παρουσιαστή, ονόματι Brad Widler. Brad Widler απευθύνθηκε στους ανεμβολίαστους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούσουμε τα λόγια, ξαναλέω, του δημοσιογράφου Brad Wilder, για τους ανθρώπους οι οποίοι κόντρα σε όλους και σε όλα αψήφισαν τον κοινωνικό αποκλεισμό και έμειναν πιστοί σε αυτό το οποίο πρέσβευε η ψυχή τους, η καρδιά τους, το πιστεύω τους. Πάρα πολύ ωραία λόγια από τον Αμερικάνο δημοσιογράφο. Θα κάνω τη μετάφραση εγώ στο βίντεο το οποίο θα παίξει μόλις τώρα. Πάμε. This is that message to you. Αυτό είναι ένα μήνυμα σε εσάς, τους ανεμβολίαστους. Even if I were ακόμα και αν ήμουν πλήρως εμβολιασμένος, θα θαύμαζα τους ανεμβολίαστους, γιατί άντεξαν στην μεγαλύτερη πίεση την οποία έχω δει. From partners, από συντρόφους, από γονείς, children, από παιδιά, friends, από φίλους, από συνεργάτες, ακόμα και από γιατρούς. Άνθρωποι οι οποίοι είναι ικανοί για τέτοια προσωπικότητα, κουράγιο και κριτική ικανότητα, είναι χωρίς καμία αμφισβήτηση το καλύτερο μέρος της ανθρωπότητας. Είναι παντού, όλες οι ηλικίες, όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, σε όλες τις κοινωνίες, από όλες τις ιδέες. Είναι ένα μοναδικό είδος. Είναι στρατιώτες τους οποίους θα ήθελε ο κάθε στρατός του φωτός. Θα τους ήθελε να τους έχει στο μέρος του. Είναι οι γονείς που κάθε παιδί θα ήθελε να έχει. Και είναι τα παιδιά που κάθε γονιός θα ήθελε να έχει. Είναι άνθρωποι άνω του μέσου όρου στις δικές τους κοινωνίες. Είναι η ουσία των ανθρώπων οι οποίοι έκτισαν όλες τις κουλτούρες και συντόνισαν και κατέκτησαν ορίζοντες. Είναι εκεί, δίπλα σου, δείχνουν κανονικοί, αλλά είναι υπερήρωες. Έκαναν αυτό που άλλοι δεν μπόρεσαν. Ανέχτηκαν έναν τυφώνα προσβολών, διχασμού και κοινωνικού αποκλεισμού. Και το έκαναν γιατί πίστευαν ότι είναι μόνοι τους και πίστευαν ότι ήταν οι μόνοι που είχαν αυτές τις απόψεις. Αποκλείστηκαν από οικογενειακά τραπέζια κατά τη διάρκεια των γιορτών, των Χριστουγέννων, είπε ο συγκεκριμένος. Αλλά δεν είδαν τις οικογένειές τους με τέτοιο μίσος. Έχασαν τις δουλειές τους. Άφησαν τις καριέρες τους να βυθιστούν. Δεν είχαν χρήματα, αλλά δεν τους ένοιαζε. Υπέφεραν απίστευτο αποκλεισμό, προδοσία και υποβιβασμό, αλλά συνέχιζαν να προχωρούν. Ποτέ ξανά στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν υπήρχε τέτοιος αποκλεισμός. Να, τώρα ξέρουμε όλοι πώς. Ποιοι είναι οι καλύτεροι στον πλανήτη Γη? Άντρες, γυναίκες, παιδιά, νέοι, ηλικιωμένοι, πλούσιοι, φτωχοί, από όλες τις φυλές και από όλα τα έθνη. Οι ανεμβολίαστοι, αυτοί οι οποίοι είναι οι εκλεκτοί αυτής της αόρατης
Κιβωτού. Οι μόνοι οι οποίοι κατάφεραν να αντιμετωπίσουν και να αντισταθούν όταν όλοι οι άλλοι κατέρευσαν. Αυτός είσαι εσύ. Εσύ πέρασες ένα αδιανόητο τεστ. Ένα τεστ που ακόμα και οι πιο σκληροί πεζοναύτες, οι πιο σκληροί κομάντο, οι πιο σκληροί πρασινοσκούφιδες, αστροναύτες, ακόμα και, και οι ιδιοφύειες δεν μπόρεσαν να αντέξουν. Εσύ είσαι φτιαγμένος από το υλικό των μεγαλύτερων οι οποίοι έχουν ζήσει. Αυτοί οι ήρωες γεννήθηκαν ανάμεσα σε καθημερινούς ανθρώπους οι οποίοι φεγκοβολούν στο σκοτάδι. Remember, you're the voice. Να θυμάστε, είστε η φωνή. And it's time to make it count. Και είναι η ώρα αυτή τη φωνή να την κάνετε να μετρήσει. Ένα πραγματικά εξαιρετικό απόσπασμα. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας πριν να πάω στο επόμενο απόσπασμα, το οποίο είναι η αποκάλυψη της αποκάλυψης, ο αποκάλυψη πάνω σε αυτό το οποίο έχουμε βιώσει. Βάσει αυτού του αποσπάσματος, χώρια του ότι δικαιωνόμαστε που φωνάζαμε από την πρώτη στιγμή για αυτά τα απίστευτα πιστοποιητικά τα οποία μας απέκλεισαν, πιστοποιητικά που ο Μητσοτάκης ήθελε να τα επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κατάφερε και τα επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς, εντάξει, δεν ήταν ιδέα του Μητσοτάκη. Του είπανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση βγες μπροστά, γιατί κάποιον έπρεπε να βγάλουν μπροστά και τον βγάλανε. Και βγήκε ο Μητσοτάκης και μας έφερε τα πιστοποιητικά τα ευρωπαϊκά και ήταν και πολύ χαρούμενος. Και πολύ χαρούμενος ήτανε. Και βγαίνει τώρα λοιπόν ένας ευρωβουλευτής από το ECR. Από το ECR το έχετε ακούσει εδώ πολλές φορές στην εκπομπή, γιατί συχνά φιλοξενούμε τον ευρωβουλευτή, τον Μανώλη τον Φράγκο από την Ελληνική Λύση, που είναι και αυτή στο ECR. Στο ECR λοιπόν βγαίνει ο ευρωβουλευτής, ο κύριος, να πω σωστά το όνομά του, είναι ο κύριος Ρομπ Ρος, ο οποίος ευρωβουλευτής κάνει ένα βίντεο. Γιατί φιλοξενήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η μία εκ των διευθυντριών της Pfizer και ρωτήθη εάν υπήρξαν μελέτες, προσέξτε με λίγο, εάν υπήρξαν μελέτες για το εμβόλιο το οποίο εάν διακόπτει τη μετάδοση του ιού. Γιατί για να υπάρξει ένα φάρμακο το οποίο χαρακτηρίζεται εμβόλιο, μέχρι πρότινο στην ιατρική, το άλλαξαν αυτό όμως στη συνέχεια, όταν είδανε ένα χρόνο μετά ότι δεν διακόπτει τη μετάδοση, για να μην τους πάρουν με τις πέτρες, άλλαξαν τον ορισμό του τι σημαίνει εμβόλιο. Τα έχουμε πει αυτά εδώ πέρα στην εκπομπή, με γιατρούς, όχι εγώ, γιατροί τα έχουν πει. Λοιπόν, ρώτησε ευθαρσός ο Ρομπ Ρος, ο Ολλανδός ευρωβουλευτής του ECR, ρώτησε εάν είχατε μελετήσει το εμβόλιο το οποίο το δώσατε στην αγορά πριν να το δώσετε, αν θα διακόψει την μετάδοση. Η απάντηση είναι όλα τα λεφτά. Και είναι η αποκαθήλωση, το ξύλωμα του αφηγήματος. Δίνω το βίντεο, Κώστα. Έλα σε μένα λίγο να δώσουμε το βίντεο. Λοιπόν, πάμε. Αν δεν έχεις εμβολιαστεί, είσαι αντικοινωνικός, λέει ο Ρομπρός. Αυτό μας είπε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Υγείας της Ολλανδίας. Δεν εμβολιάζεσαι μόνο για τον εαυτό σου, αλλά και για όλους τους άλλους. Το κάνεις για όλη την κοινωνία. Αυτό είπαν. Σήμερα αποδείχτηκε πως αυτό ήταν εντελώς ανόητο. Σε μια ακρόαση για τον COVID στο Ευρωκοινοβούλιο, μία από τις διευθύντριες της Pfizer παραδέχτηκε στον ίδιο ότι τη στιγμή της κυκλοφορίας του το εμβόλιο δεν είχε τεσταριστεί ως προς το σταμάτημα της μετάδοσης του ιού. Αυτό αφαιρεί ολόκληρη τη νομική βάση για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που οδήγησαν σε μαζικές θεσμικές διακρίσεις, καθώς άνθρωποι έχασαν την πρόσβαση σε ουσιώδη μέρη της κοινωνίας. Αυτό το βρίσκω σοκαριστικό, ακόμα και εγκληματικό. Παρακαλώ, δείτε το βίντεο ως το τέλος. Γεια σας, κυρία Σμολ. Έχω μία μικρή ερώτηση, στην οποία θα ήθελα να λάβω μία απάντηση. Και θα μιλήσω στα αγγλικά, ώστε να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Ήταν το εμβόλιο της Pfizer κατά του κορονοϊού δοκιμασμένο στο σταμάτημα της μετάδοσης του ιού πριν εισαχθεί στην αγορά? Αν όχι, παρακαλώ πείτε το καθαρά. Αν ναι, έχετε σκοπό να μοιραστείτε τα δεδομένα με αυτή την επιτροπή? Και πραγματικά θέλω μια ευθεία απάντηση, ναι ή όχι, και ανυπομονώ να την ακούσω. Ευχαριστώ πολύ. Απαντάει η κυρία Σμολ. Σχετικά με την ερώτηση, αν ξέραμε αν διακόπτεται η ανοσοποίηση πριν την είσοδο στην αγορά,
No. Έπρεπε πραγματικά να κινηθούμε σε πολύ γρήγορες ταχύτητες ώστε να καταλάβουμε τι θα λάβει η χώρα στην αγορά. Αυτό είναι σκάνδαλο. Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως εξαναγκάστηκαν να εμβολιαστούν λόγω του μύθου πως το κάνεις για τους άλλους. Τώρα αποδείχθηκε πως αυτό ήταν ένα φθηνό ψέμα. Αυτό θα έπρεπε να διαδοθεί και παρακαλώ μεταδώστε αυτό το βίντεο. Εμείς το κάναμε. Πρέπει να το κάνουν όλοι. Πρέπει να το κάνει ο καθένας από εσάς. Καταλάβατε? Δεν ήμασταν εμείς οι τρελοί. Δεν ήμασταν εμείς οι γραφικοί. Δεν ήμασταν εμείς αυτοί οι οποίοι σταματήσαμε να έχουμε επαφές με φίλους μας. Με την οικογένειά μας. Να μην μας δέχονται στα οικογενειακά τραπέζια. Γιατί δεν ήμασταν εμβολιασμένοι? Γιατί αυτοί οι οποίοι ήταν εμβολιασμένοι δεν μετέδιδαν. Έτσι τους είχαν πει. Αλλά αυτό αποδείχθηκε ψέμα. Στο πετσί μας το έχουμε ζήσει. Όλοι. Όλοι. Εδώ σε γιορτές. Σε αργίες. Μακριά από αγαπημένα μας πρόσωπα τα οποία μας λιδωρούσανε. Και τώρα το έχουν καταλάβει. Και δεν μπορούν να μας κοιτάξουν στα μάτια. Γιατί φάγανε τον παπά. Και είναι πολύ δύσκολο να το παραδεχτείς. Και έχουμε... Ανεχόμαστε ακόμα κάποιους τύπους σαν τον Πλεύρη να βγαίνουν και να λένε για τους ανεμβολίες στους υγειονομικούς ότι θα πρέπει, λέει, η πανδημία, όσο διαρκεί η πανδημία. Έχουμε πανδημία, ρε Πλεύρη. Έχουμε πανδημία και δεν το ξέρουμε. Δώστε να τον ακούσουμε. Αυτό το οποίο έχουμε πει και συμμορφούμενοι και όπως στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι είναι συνταγματικό το μέτρο της μη επιστροφής τους, αλλά θα πρέπει να το αξιολογούμε ανατακτά χρονικά διαστήματα. Έχουμε πει ότι εντός του Οκτωβρίου θα αξιολογηθεί το μέτρο και υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Το ένα ενδεχόμενο είναι να συνεχιστεί το μέτρο, δηλαδή όσο βρισκόμαστε σε πανδημία να παραμείνουν σε αναστολή. Υπάρχει το ενδεχόμενο με τα επιδημιολογικά στοιχεία που θα έχουμε και του Οκτωβρίου να κριθεί ότι δεν συντρέχουν πια οι όροι. Άρα δεν έχει πάρθει καμία απόφαση, ήδη έχει επαναξιολογηθεί. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Εσείς. Η δική σας άποψη. Εγώ έχω εκφράσει την προσωπική μου άποψη ότι ασχέτως πανδημίας αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να μείνουν στο εθνικό σύστημα υγείας. Να απολυθούνε. Πάρα πολύ δημοκράτης είσαι. Απορώ γιατί κρίνεις κατά αυτόν τον τρόπο που τον έκρινες θες, δεν ξέρω για τα μάτια του κόσμου, θα πω εγώ, τον πατέρα σου για τον ναζιστικό χαιρετισμό. Ενώ έχεις βάλει εσύ φαρδιά πλατιά την υπογραφή σου πίσω από αυτές τις αποφάσεις για υποχρεωτικότητες, για απολύσεις, για αποκλεισμούς και πάει λέγοντας. Μέχρι και νεκρό είχαμε. Μέχρι και αυτοκτονία είχαμε. Και έχω και πληροφορίες, δεν ξέρω αν ευσταθούν, ότι είχαμε και άλλη απόπειρα, η οποία ευτυχώς το πρόλαβαν. Όχι. Εγώ δεν χαίστηκα, όπως λέτε, για το αν μας δεχόταν οι οικογένειές μας στα τραπέζια τα οικογενειακά. Καθόλου δεν χαίστηκα. Συγγνώμη για τον όρο. Διότι έτσι πλήττεται ο πυλώνας ελληνικής κοινωνίας, που είναι η οικογένεια. Καταλάβατε τι κάνανε? Διχάσανε τις οικογένειες. Ήρθανε για να χωρίσουν τον πατέρα από το γιο. Γραμμένα είναι αυτά στο Ευαγγέλιο μας μέσα. Ακόμα σε αυτό το διαχωρισμό έπαιξε ρόλο και η Εκκλησία. Ήθελαν να πλήξουν τους βασικούς πυλώνες της κοινωνίας ελληνικής. Την οικογένεια, την πίστη μας. Αυτό κάνανε. Και γι' αυτό δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Εδώ θα ασκούμε κριτική μέχρι τέλους. Όσο αντέξουμε. Γι' αυτό και αξίζουν συγχαρητήρια στο Focus FM που μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε. Ελεύθερα. Γιατί δεν είναι εύκολο, πιστέψτε με. Καθόλου εύκολο δεν είναι. Και από τη μια έχουμε και την Γκάγκα. Βγήκε, λέει, και έκανε δήλωση ότι δεν τους παίρνουν πίσω για το καλό τους. Για το καλό μας, ρε παιδιά, δεν μας παίρνουν πίσω. Δώσε και την Γκάγκα να την ακούσουμε κι αυτή.
Όσο αφορά στις αναστολές των υγειονομικών, ανακοίνωσε ότι είναι ζήτημα ημερών να ανακοινωθούν αλλαγές στα υγειονομικά μέτρα και να επιστρέψουν στις θέσεις τους. Μου κάνει εντύπωση που φωνάζουν, γιατί τους είδα πριν βγαίνοντας από την ψυχιατρική φωνάζαν. Τους είπα, ελάτε να μιλήσουμε. Δεν χρειάζεται να φωνάζετε, γιατί φωνάζετε. Για να κάνουμε διάλογο πρέπει να μπορούμε να ακούμε ένα στον άλλον. Ναι. Ήρθαν και ήρθαν. Μιλήσαμε. Και τι είπατε. Τους εξηγήσω ότι επειδή τα επιδημιολογικά δεδομένα αλλάζουν, πιθανότερο είναι θα γυρίσουν μέσα στις επόμενες μέρες. Άρα, δηλαδή, αλλάζουμε και τον τρόπο που νοσηλεύονται οι άρρωστοι. Πια η πανδημία εξελίσσεται σε κάτι σαν γρήπη. Δεν κρατάμε έξω ανεβολία στους. Ο λόγος που μπήκε η αναστολή όταν μπήκε ήταν γιατί χάσαμε πάρα πολλούς υγειονομικούς. Δεν ήμουν στο Υπουργείο, δεν είναι κάτι. Αλλά καταλάβατε, ως γιατρός, η Γκάγκα λέει το για το καλό μας. Δώστε ρε Σικώστα, έλα εδώ λίγο, έλα εδώ ρε Σικώστα. Ο Πλεύρης λέει ότι όσο κρατάει η επιδημία, η άλλη λέει για το καλό μας. Για το καλό μου, για το καλό μου. Μέχρι που γύρισε μια μέρα το μυαλό μου, πήρε ανάποδες στροφές για το καλό μου και είμαι στο θάλαμο 9 για το καλό μου. Να γκρεμίζετε μπροστά μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα. Για το καλό, για το καλό μου. Είδα το δάσκαλο να με χτυπάει με ζήλο. Είδα τα χέρια μου πρισμένα από το ξύλο. Είδα τα νεύρα μου σιγά σιγά να σπάνε. Με καλοσύνη και στοργή να με χτυπάνε. Για το καλό μου, για το καλό μου. Ως που δεν άντεξε στο τέλος το μυαλό μου. Πήρε ανάποδες τροφές για το καλό μου. Και είμαι στο θάλαμο 9 για το καλό μου. Στην ηρεμία για να βρω τον εαυτό μου. Στο τέλος, το τραγούδι τελειώνει αλλιώς. Τι έχεις στη τσέπη, τι θέλεις εσύ. Το τηλέφωνο. Σου κόλλησε το Viber. Στο τηλέφωνο. Θέλει το τηλέφωνο. Περιμένετε να δώσουμε το τηλέφωνο. Μα πώς μου χαλά, έχω φτιάξει ατμόσφαιρα. Έχω φτιάξει ατμόσφαιρα ρε εσύ με το Μιλιόκα. Να έχω τα τελευταία. Θες να έχω και τα τελευταία. Κόλλησε το σύστημα. Έχω φτιάξει ατμόσφαιρα. Τώρα έχεις Viber εσύ εκεί. Όχι, δεν έχεις Viber. Έλα εδώ να το γράψεις. Έλα εδώ να το γράψεις. Έχω φτιάξει ατμόσφαιρα, έχω βάλει το Μιλιόκα να λέει για το καλό μου και μου ξεχνάς το, κολλάει το όλο τέτοιο. Κολλάει, δηλαδή ούτε το άλλο πρέπει να, αυτό που σου έστειλα εγώ το άλλο δεν μπορούμε να το, πρέπει να το βάλω εγώ. Περίμενε, άσε το βάλω εγώ. Γιατί ο Μιλιόκας, ξέρετε, ο Μιλιόκας λέει και άλλο τραγούδι, δεν λέει μόνο το για το καλό μου, εντάξει. Ο Μιλιόκας λέει και ένα άλλο τραγούδι, να δεις πως λέει, να δεις πως λέει, να δεις πως λέει, να δεις πως λέει, αλλά για δώσε λίγο να πως λέει. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Να δεις που κάποτε έλα εδώ, έλα εδώ. Θα μας. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε κάποια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά και να έχω και στην παρέα λίγο τον Ανδρέα τον Παπακυριακόπουλο, τον καλό συνάδελφο, για να κάνουμε μια συζήτηση όχι μόνο για τα ελληνοτουρκικά, αλλά λίγο και τι γίνεται. Ένα μεγάλο σκάνδαλο θα πρέπει να συζητήσουμε σήμερα για αυτό το οποίο γίνεται με αυτούς οι οποίοι κονομάνε κυριολεκτικά πακτολό χρημάτων. Πακτολό χρημάτων. Αυτοί οι οποίοι λένε ο κακός ο Πούτιν, ο κακός ο Πούτιν και που σκοτώνει, κάνει, φτιάχνει, δείχνει. Κονομάνε από τα ρώσικα πετρέλαια και τα ρώσικα αέρια. Πριν να δώσω την καλημέρα μου στον
Ανδρέα τον Παπακυριακόπουλο, τον οποίο τον ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Θέλω λίγο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη που παραχώρησε εδώ στον Focus FM ο κύριος Βασίλης Πολίτης, ναύαρχος ένα αποστρατεία, και προκάλεσε πάρα πολλά σχόλια αναφορικά με τα 7 διαφορετικά ντρόν τα οποία έχουν οι Τούρκοι στη διάθεσή τους. Την ακούμε και πάω στον Ανδρέα. Λίγο να προσπαθήσουμε να κτηνογραφήσουμε τα ντρόν. Τι σημαίνει, τι προβλήματα μπορούν να δημιουργήσουν τα τουρκικά ντρόν στην Ελλάδα. Πόσα ντρόν έχουν, τι ντρόν έχουν. Θα πούμε λοιπόν στους ακροατές και στους ακροάτες ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι σε εξέλιξη, όχι σε εξέλιξη, παράγει και πουλάει 7 διαφορετικά ντρόν. 7? Για τους ακροάτες. Ναι, ναι, 7 διαφορετικά ντρόν. Αυτό που θα σας πω τώρα είναι για πρώτη φορά που ακούγονται. Ναι. Πιστεύω από ραδιόφωνο τηλεόραση. Το πρώτο ντρόν που ξεκίνησε δειλά την εμφάνισή του να το κατασκευάζουν οι Τούρκοι τη δεκαετία του 2000, δηλαδή γύρω στο 2005, και χρησιμοποιηθεί σε αρκετές μάχες και στον Αγκόρο-Καραμπάχ και στην Λιβύη πρόσφατα. Μετά το επόμενο που ξεκινήσαν και φτιάξαν ήταν το TP1 της Baikar, το οποίο είναι γνωστό σαν Bayraktar. Το TP2, που είναι το πλέον διαδεδομένο ντρόνμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τις περισσότερες εισαγωγές στον κόσμο, που οι προδιαγραφές του ξεπερνά και τα κινέζικα και τα αμερικάνικα ντρόν, που είναι τα Made in UAVs. Έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένως στις διάφορες πολεμικές σειράξεις, τόσο στην Αρμενία, στη Συρία με κατά κόρον. Τώρα πρόσφατα θα βγάλει και το TP3, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το TP3 θα εξοπλίσει το Ανατολού και το Θράκιε, τα δύο μεγάλα λεκοπεδοφόρα ισπανικών προδιαγραφών και σχεδιασμού. Το Ανατολού και ποιο άλλο? Ανατολού και Θράκια. Θράκια, Θράκη δηλαδή. Θράκια, ναι, έτσι λέγεται. Θράκη είναι εξοπλισμένα με συστήματα όρασης, είναι εξοπλισμένα πυρομαχικά ακριβίας, όλα τουρκικής κατασκευής να πούμε. Mm-hmm. Όλα τα πυρομαχικά ακριβίας που έχουν είναι τουρκικής κατασκευής. Το επόμενο πιο προηγμένο είναι το λεγόμενο ΑΝΚΑΕΣ, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από τον Bayraktar. Και μπορεί αυτό, έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει και σε αποστολή σε αλληλεπιδοτικού πολέμου. Δηλαδή, έχει τη δυνατότητα να πετάει πάνω από το Αιγαίο, να ρίχνει σωνομπόες και να ανακαλύπτει αν υπάρχουν υποβρύχια σε βάθος πυροσκοπικό ή σε βάθος μεγαλύτερο, πάνω των 80 ποδιών, δηλαδή στα 120 μέτρα. Ένα άλλο τελευταίο μοντέλο που έχει βγάλει τώρα η Baikar είναι το Akinji, το οποίο το έχουμε δει να πετάει τις τελευταίες μήνες πάνω από την Κίναρο, να κάνει πρεπτήσεις, γιατί έχει δυνατότητα για μεγάλη διάρκεια πτήσεως, είναι πάνω από 26 ώρες και έχει δυνατότητα να πετάει έχει οροφή μέχρι 38.000 πόδια. Δηλαδή καταλαβαίνει τώρα ότι εμείς θα σηκώνουμε τα F-16 και τα Rafale και οι Τούρκοι θα σηκώνουν τα Akinji και θα κάνουν αρωμαχίες χωρίς να έχουν ένα πλήρωμα. Χωρίς να έχουν κίνδυνο απώλειας, ναι. Το έβδομο είναι το Mius Next Gen, είναι το, και αυτό της Bayraktar, είναι πολλαπλών ρόλων. Θα αρχίσει να πετάει όμως στο τέλος του 2023, είναι σε φάση πειραματικών δοκιμών αυτή τη στιγμή. Είναι ικανό αυτό, μπορεί να κάνει αποστολές αέρος-αέρος όπως κάνει το Akinji, να κάνει αέρος εδάφος όπως κάνει το TP2 και το TP3, και θα αναπτυχθεί και αυτό, θα είναι μια μοίρα του στο τουρκικό πλοίο αφιβείων επιχειρήσεων των Ανατολών. Είναι κάποια από αυτά, κύριε Πολίτη, είναι κάποια από αυτά, αυτά τα οποία τα χαρακτηρίζουν ως καμικάζι, αυτά τα οποία πέφτουν και φέρουν πάνω κάποια κεφαλή. Όλα τα ντρόν μπορεί να είναι καμικάζι. Το λέω για να το ξεκαθαρίσουμε, έτσι, για να καταλάβουμε λίγο. Όχι, όλα τα ντρόν είναι καμικάζι. Ωραία, το ερώτημα που γεννάτε. Δεν θέλω να πω ότι εμείς πετάμε χαρταετό. Δεν θέλω να το πω. Να μην το πω. Εγώ το λέω. Το λέει ο κύριος Πολίτης. Και με αυτά, λοιπόν, θα πάω να δώσω την καλημέρα μου στον Ανδρέα τον Παπακυριακόπουλο. Καλή συνάδελφε, καλή σου μέρα. Καλώς ήρθες στο Focus. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα στους ακροατές. Έχουμε στη διάθεσή μας 9 λεπτά. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο σου για αυτά τα οποία ακούσαμε για τα ντρόουν και θέλω να πάμε μετά στην αποκάλυψη του σκανδάλου για να αποκαλύψουμε στους Έλληνες ποιοι τα κονομάνε και πώς τα κονομάνε. Λοιπόν, όσον αφορά τα ντρόουνς, εδώ έχουμε την μεγάλη ομολογία των ίδιων των Τούρκων ότι γνωρίζουν τη δειλία του στρατού τους. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το έχει γράψει το The National Interest, το εμβληματικό think tank το αμερικάνικο, που λέει ότι οι Τούρκοι χρησιμοποιούν μη επανδρομένα και χρησιμοποιούν τζιχαντιστές τρομοκράτες μισθοφόρους, επειδή γνωρίζουν ότι ο στρατός τους είναι δειλός. Ας το κρατήσουμε αυτό λοιπόν. Σωστή, είναι το μεγάλο ανταγωνιστικό και ποιοτικό πλεονέκτημα που έχουμε έναντι των Τούρκων. Το ηθικό πλεονέκτημα, ναι. Εντάξει, σε επίπεδο τεχνολογίας βέβαια είναι λίγο προβληματικό, αλλά ναι.
Όχι, όχι, μαζί σου Στέφανε, συμφωνώ, είναι απαράδεκτο να έχουμε εξοδέψει δισεκατομμύρια ναι, ναι, ναι. και να μην έχουμε ντόπια παραγωγή άμυνας που όχι μόνο θα είχε εξασφαλίσει. Από πότε, καλέ μου συνάδελφε, από πότε τα πανεπιστήμια μας ασχολούνται με τέτοια προγράμματα και ποτέ δεν τα αξιοποιήσαμε. Κοίταξε, εδώ πέρα έχουμε το ραντάρ τηλέμαχος που το έχει βγάλει ο Μπάντης ο Παπασπύρος, ο πρώην αντιπρόεδρος της ΕΑΠ, το οποίο είναι το πιο εξελιγμένο ραντάρ. Το πιο εξελιγμένο αντι-drone ραντάρ και δεν το έχουμε αξιοποιήσει. Βέβαια. Πολλές φορές το έχει αναφέρει και στη Βουλή ο Βελόπουλος το συγκεκριμένο το τηλέμαχος, αλλά τίποτα δεν έχει πάρει. Καμία... Ακριβώς, μα έχει κάνει και αυτοψία ο Βελόπουλος. Ναι, το έχει δει. Ναι. Αυτό δεν θα. Συγγνώμη τώρα, Στέφανε μου, οι υπόλοιποι δεν ενδιαφέρονται. Και εντάξει, πες ότι ναι, εδώ πέρα είναι μια πηγή εσόδων και για την ελληνική δημοκρατία, για την Ελλάδα μας. Βέβαια. Εκτός από την άμυνά μας. Βέβαια. Ξέρεις πόσοι θέλουν αυτό το ραντάρ παγκοσμίως. Οι Ρώσοι για να καταφέρουν εν τέλει να ρίξουν τα τουρκικά drones, πέρασαν ολόκληροι μήνες που ήταν δεκάδες επιστήμονες στην ανάπτυξη ενός ραντάρ που να μπορεί να εντοπίζει τα drones. Και εμείς το είχαμε έτοιμο. Θα τους το δίναμε πακέτο. Σε ζελατίνα. Ακριβώς. Σε ζελατίνα. Ακριβώς. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στο σκάνδαλο. Τώρα, ναι. Πάμε στο. Εδώ πέρα μιλάμε για μια αδιανόητη κατάσταση. Έτσι καταστρέφονται ελληνικά νοικοκυριά, επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι. Πληρώνουμε λογαριασμούς ρεύματος εξωφρενικούς ακόμα και με τις επιδοτήσεις. Κλείνουν φούρνοι. Δεν υποφέρουν όμως όλοι από τις κυρώσεις, Στέφανε. Δεν υποφέρουν όλοι από τις κυρώσεις που έχουμε βάλει μονομερός. Και έχουμε, όταν λέω μονομερός, εννοώ ότι χάνουμε εμείς και δεν χάνουν οι Ρώσοι, κερδίζουν οι Ρώσοι. Ναι. Χθες καταγράφηκε ιστορικό υψηλό στα ναύλα των πλοίων LNG, των εφοπλιστών δηλαδή, 400.000 δολάρια την ημέρα. Ένα πλοίο, 400.000 δολάρια, μία ημέρα ναύλου. Τα δεξαμενόπλια, τα τάνκερ που γνωρίζουμε, τα συμβατικά, έχει φτάσει το ναύλο 90.000, έχει φτάσει την ημέρα από 5 και 7.000. Αυτό τι σημαίνει, Στέφανε? Ότι έχουμε μία κάστα που θησαυρίζει, γιατί όταν λέμε ότι έχουν δεκαπλασιάσει, 20πλασιάσει τα έσοδά τους λόγω των κυρώσεων, καταλαβαίνεις ότι κάποιοι, ενώ όλοι οι 10 εκατομμύρια Έλληνες υποφέρουν, 10 νοματέοι θησαυρίζουν. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Έχουμε... Αυτοί οι τύποι λοιπόν που θησαυρίζουν, προφανώς δεν θέλουν ούτε να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ούτε η Ελλάδα να άρει τις κυρώσεις, να πάει να κάνει μια συμφωνία και να πει όπως έκανε η Ουγγαρία, Ελλάδο, γιατί να παίρνει από τον Τούρκο και να εξαρτάμε για τον Αζέρο, δολοφόνος ο Τούρκος, δολοφόνος και ο Πούτιν. Να πάω να πάρω τουλάχιστον να ζεστάνω το λαό μου, να αποκτήσω φτηνή ενέργεια, να κάνω την παραγωγή. Αυτοί λοιπόν, επειδή ακριβώς σχετίζονται και με μέσα μαζικής ενημέρωσης, πρόσεξε τώρα κάτι συμπτώσεις, έτσι. Σύμπτωση. Όλοι έχουν άκρες σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε ιδιοκτησιακά, είτε μετοχικά. Και σε ομάδες. Ναι, είναι αυτοί που σου λένε ότι μόνο να στείλουμε όπλα στην Ουκρανία, ναι, να κάνουμε κυρώσεις. Πολλές κυρώσεις, σκληρές κυρώσεις, και άμα τους πείτε, παιδιά, ωραία, να κάνουμε κυρώσεις και στο LNG και στο πετρέλαιο. Γιατί δεν μπορεί εσύ να μου φέρνεις το ρωσικό φυσικό αέριο σε LNG από την Κίνα με το πλοίο σου, και όταν σου λέω εγώ να κάνουμε κυρώσεις, κανονικές κυρώσεις στη Ρωσία, να λες όχι. Όχι. Δεν γίνεται αυτό. Ανδρέα, δεν ξέρω αν είναι σωστός ο παραλληλισμός που μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό, αλλά η ιστορία έχει δείξει ότι σε χώρες στις οποίες επικρατεί η ανομία, επικρατεί η διαφθορά, η διαφθορά έχει εξαπλώσει τα πλοκάμια της κυριολεκτικά παντού, σε αυτές τις χώρες βρίσκεται πάντα ο τρόπος να δημιουργηθούν ολιγάρχες. Ολιγάρχες. Ακριβώς. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Γίνονται ακριβώς κάποιοι πλούσιοι εφοπλιστές, μετατρέπονται σε ολιγάρχες. Να το καταλάβουμε. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα, Ανδρέα Παπακυριακόπουλε. Και πάμε και στις εταιρείες ενέργειας, πρόσεξε. Ναι, ναι. Δεν κονομάνε μόνο αυτοί. Κονομάνε και εταιρείες ενέργειας που κάποιοι δεν είχαν, κάποιες εταιρείες που δεν είχαν την ενέργεια, δεν είχαν καμία σχέση με την παραγωγή ενέργειας. Βέβαια. Τι κάνανε, μπήκαν στην ενέργεια και ταυτόχρονα πήρανε και θέσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι. Ή δίνουνε εκατομμύρια σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και ερχόμαστε προχθές και ακούμε την περιβόητη είδηση ότι η Ελλάδα κάλυψε τις ανάγκες της από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο 100%. Για πρώτη φορά, λέει. Ναι, αυτό ναι, δεν μας είπανε. Το είπανε. Έτσι, δηλαδή, η ενέργεια που καταναλώσαμε ήταν από αέρα κοπανιστό
και από τον ήλιο που είναι τσάμπα. Ε, τότε αναρωτιέμαι εγώ, ο κρετίνος, ο άσχετος, Στέφανέ μου, γιατί πληρώσαμε 400 ευρώ τη μεγαβατόρα, Στέφανε, αφού ήταν τσάμπα η ενέργεια. Απάντηση πήρες. Είδες εσύ καμία μείωση? Καμία. Καμία. Λοιπόν, πίσω, εάν ήμουν λοιπόν συνωμοσιολόγος, θα έλεγα πως κάποιοι επιμένουν να ρίχνουν την Ελλάδα σε ένα βάραθρο των κυρώσεων που καταστρέφουν την εθνική οικονομία και τα νοικοκυριά. Πιέζουν τις κυβερνήσεις ή έχουν την κυβέρνηση της αρεσκίας τους για να το εξασφαλίσουν αυτό, επειδή οικονομάνε. Και εντάξει, πες, εγώ είμαι συνωμοσιολόγος που μου περνάει αυτή η κακή σκέψη από το μυαλό. Όταν βγαίνει ο Μπρούνο Λεμέρο, υπουργός οικονομικών της Γαλλίας, και λέει: ποια αλληλεγγύη, 4 φορές ακριβότερα πουλάνε το LNG οι Αμερικάνοι στην Ευρώπη. Όταν βγαίνει ο Βελόπουλος στη Βουλή και τι λέει, δηλαδή, εγώ εκεί τρελάθηκα. Δεν το ήξερα, Στέφανε, αυτό. Ήτανε μαζί με τους Αμερικανούς, υπάρχει και μεγάλη δυσαρέσκεια και για τους Νορβηγούς, οι οποίοι πουλάνε το φυσικό αέριο σε εξωφρενικές τιμές. Ναι. Και γίνεται λοιπόν η μομφή από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους Νορβηγούς, και τι απαντάνε οι Νορβηγοί? Είναι συνταγματική μας υποχρέωση να πουλάμε όσο πιο ακριβά μπορούμε. Ποια Ουκρανία, Στέφανέ μου? Ποια αλληλεγγύη, Στέφανέ μου? Ποια ανθρώπινα δικαιώματα? Ποιος κακός Πούτιν? Γεμίζουν τις τσέπες τους επάνω στο αίμα των ανθρώπων και στη δυστυχία των Ελλήνων. Και εγώ αναρωτιέμαι, συνταγματική υποχρέωση της Ελλάδας δεν θα έπρεπε να είναι να αγοράζουμε εμείς όσο πιο φτηνά μπορούμε? Εννοείται. Εννοείται. Φυσικά. Λοιπόν, εδώ πέρα εγώ πιστεύω πως, επειδή υπάρχει επιγής δικαιοσύνη, κάποια στιγμή όλα αυτά θα βγουν στο φως και θα δούμε εν τέλει ποιοι έπαιξαν με ανθρώπινες ζωές, ποιοι έπαιξαν με το αίμα και με το αίμα των Ελλήνων. Μην ξεχνάμε ότι βγήκε ο κύριος Βαρβιτσιώτης και είπε ότι αφανίστηκε η ελληνική μειονότητα στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία, βέβαια. Και πέρασε στα ψηλά. Τίποτα, κανένας δεν ασχολείται. Δεν ασχολήθηκε κανένας. Δηλαδή μας είπε ότι έχουμε μια μικρασιατική καταστροφή. Ναι, ναι, ναι. Και δεν έγινε ούτε μονόστιλο, Στέφανε. Τίποτα. Τρομερό. Τρομερό. Ομερτά. Ανδρέα Παπακυριακόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας άνοιξε την ψυχή. Τι να, πρέπει να τα ξέρουμε τουλάχιστον εδώ στο Focus. Πρέπει να τα ξέρουμε. Και εσύ στο Alert κάνει δουλειά. Κανένας με LNG από πίσω. Ναι, ναι, ναι. Και δεν υπάρχει κανένας με ανεμογεννήτριες και με φυσικό αέριο παραγωγής από πίσω. Μπορούμε και τα λέμε. Έτσι. Να σε καλά, για να απαντήσουμε και στους ακροατές, γιατί δεν ακούγονται αλλού αυτά. Σωστό, σε ευχαριστώ, βέβαια. Στέφανέ μου, καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Εννοείται και εσύ το ίδιο. Focus 103,6. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε πολλά θέματα και σήμερα στην εκπομπή.